Να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και με όσους έχουν δανείσει τη χώρα μας και η χώρα έχει υποχρεώσεις προς αυτούς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία έτερη σκέψη στο τραπέζι. Πρώτος μας και αποκλειστικός στόχος είναι να καταλήξουμε σε μια αμοιβαίως αποδεχτή και εποφελή λύση στα θέματα που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά, στα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Πιστεύω ότι είναι μια όριμη και αναγκαία για την Ευρώπη εξέλιξη. Όριμη διότι από την περίοδο που διεξήχθη έρευνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχεδόν άπαντες θεσμικοί παράγοντες στην Ευρώπη έχουν παραδεχθεί ότι αυτός ο μηχανισμός δεν έχει την δημοκρατική θεσμική νομιμοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγκαία διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη έχει ανάγκη από ανάσες. Βεβαίως από συνεννόηση, από κοινά βήματα, συμφωνία στις βασικές μας αρχές και στις βασικές θεμελιακές μας δεσμεύσεις σε όλα όσα μας δεσμεύουν και αποτελούν αποφάσεις ιδρυτικές των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει όμως ανάγκη από περαιτέρω περιορισμό στην ανάσα, την αναγκαία, την αναπνοή που πρέπει να πάρουν οι λαοί και οι οικονομίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη, για να μπορέσουν να αφήσουν πίσω μια τετραετία αναποτελεσματικών επιλογών σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η όριμη και αναγκαία εξέλιξη στο βαθμό που επιβεβαιωθεί θα είναι μια πολύ καλή αρχή. Ένα σημαντικό θεσμικό θετικό βήμα όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά για όλη την Ευρώπη.